Θα ήθελα να μιλήσω για μια προσωπική ιστορία και για τον Πειραιά. Δεν θέλω να πω γενικά πράγματα, θέλω να πω για μια πραγματική ιστορία που γίνεται σε αυτόν εδώ το χώρο. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Πειραιά και θέλω να μιλήσω για μια ιστορία που ξεκίνησε σε αυτό εδώ το κτίριο, λίγα μέτρα παρακάτω, για μένα τουλάχιστον, τον Σεπτέμβριο, στις 2 Σεπτεμβρίου. Εσείς είστε όλοι τώρα φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πώς είστε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά? Μάλιστα. Και πώς είστε από τον Πειραιά? Πολύ ωραία. Θα πω λοιπόν λίγο εντάχει ορισμένα πράγματα για την ιστορία του Πειραιά και πού βρίσκεται η Πυθία, που είπε στους Αθηναίους ότι πρέπει να χτίσουν ξύλινα τείχη. Και το άλλο είναι το μεταλλείο ασημιού που βρήκανε στο Λαύριο και βρεθήκαν με πάρα πολλά λεφτά και με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τους Πέρσες. Οι Αθηναίοι τότε, όπως και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, πολεμάγαν αυστηρά στη στεριά. Ήταν οπλίτες και για να μπορέσουν να πολεμήσουν σε ένα κράτος που δεν είχε ούτε φορολογία, ούτε τακτικό στρατό, ούτε τίποτα, έπρεπε να κάποιος για να πολεμήσει και να ψηφίσει να έχει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει την πανοπλία του και να μπει στη φάλαγγα. Να φοράει δηλαδή αυτή τη μεγάλη υπερκεφαλαία, τη μεγάλη ασπίδα και όλα αυτά που χρειαζόταν για να πολεμήσει. Οι Αθηναίοι λοιπόν αποφασίσανε να πάρουν τα λεφτά από το Λαύριο και αντί να τα μοιράσουν, να χτίσουν τον Πειραιά. Να χτίσουν τον Πειραιά για να στεγάσει ένα στόλο από αυτά τα πλοία. Αυτά τα πλοία ήταν το μεγαλύτερο, αυτό που θα λέγαμε σήμερα, innovation. Ήταν ένα πολεμικό πλοίο, το οποίο ήταν 2 φορές πιο γρήγορο από ό,τι άλλο υπήρχε στη θάλασσα. Όμως για να το φτιάξει αυτό το πλοίο, έπρεπε να ιδρύσει το Πειραιά. Ο Πειραιάς ήταν μια άδεια Χερσόνησος και φτιάξανε τις λιμενικές εγκαταστάσεις στη Ζέα και στο Μικρολίμανο, τα οποία ήταν γύρω στα 200 κτίρια, τα οποία ήταν το καθένα 100 μέτρα μακρύ και 8 μέτρα ψηλό, για να τα βγάζουν έξω το καλοκαίρι και κυρίως το χειμώνα, και κυρίως χρειαζόταν τους ανθρώπους που θα τα κοπηλατήσουν. Μιλάμε τώρα για 372 πλοία, τα οποία έχουν από 180 ανθρώπους που τα κοπηλατούν, μιλάμε δηλαδή γύρω στους 50.000 ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στην ιστορία της γης, οι οποίοι πήραν το δικαίωμα της ψήφου χωρίς να έχουν ιδιωτική περιουσία. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ψηφίσανε κερδίζοντας το δικαίωμα της ψήφου με τον ιδρώτα του σώματός τους. Και αλλάξανε τη δημοκρατία. Ο Πειραιάς έγινε ο δημοκρατικότερος των Δήμων, έγινε ο πιο ριζοσπαστικός Δήμος της Αθήνας και σιγά σιγά έπαιξε πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Γύρω στο 80 οι Βάνδαλοι καταστρέψαν τον Πειραιά και ξαναέγινε μια καινή Χερσόνησος. Ξαναχτίστηκε γύρω στο 1840 με το νέο ελληνικό κράτος, όταν ιδρύθηκε και η πρωτεύουσα η Αθήνα, ο Πειραιάς ξαναέγινε το λιμάνι. Το Επίνιο επικίστηκε από Κρήτες, Μανιάτες, όλες τις φυλές του Αιγαίου και της θάλασσας και έπαιξε το ρόλο του ελληνικού Μάντσεστερ. Μέσα από τον Πειραιά ξεκίνησε όλη η βιομηχανική και οικονομική επανάσταση στην Ελλάδα. Στο βαθμό που πέτυχε. Ο πρώτος ηλεκτρικός σταθμός ήταν εδώ, το πρώτο ποδήλατο ήρθε εδώ, το πρώτο τρένο ξεκίνησε από εδώ και έπαιξε αυτό το ρόλο. Με ένα τεράστιο σταθμό βέβαια το 1922 που δέχτηκε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και τους ενσωμάτωσε σε αυτή την πόλη, σε όλα τα προσφυγικά που έχουμε γύρω μας. Και φτάνουμε σήμερα, όπου ο Πειραιάς, ενώ έχει εδώ στον Όλπη, έχει μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό το σπίτι της βιομηχανίας που φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ στην Ελλάδα, της ναυτιλίας. Ο Πειραιάς σήμερα έχει ενεργεία νέων πάνω από 55%, έχει γενική ενεργεία πάνω από 38%. Είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα πιο σημαντικό από το να έχεις νέους ανθρώπους που να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό? Η δικιά μας άποψη είναι ότι ο Πειραιάς θα πρέπει να κοιτάξει προς τη θάλασσα, όπως είναι πάντα χτισμένος, να βρει έναν τρίτο τρόπο, μια νέα αρχή για τον Πειραιά, διότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που δούλευε ο Πειραιάς. Εδώ βλέπουμε τα κρουαζιερόπλια και τα γιότ. Πιο πέρα, στο Κερατσίνι, υπάρχει ο σταθμός εμποροκιβωτίων. Τα container boxes. Τα container boxes είναι ένα άλλο innovation το οποίο είναι καινούριο.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι το πρώτο container box μπήκε στην πόλη του Πειραιά το 1985. Και ένα container box έχει μεγάλη διαφορά από τα πλοία που μπαίνανε, διότι ένα container box μπαίνει ένα γερανό από πάνω, παίρνει το κουτί, το σηκώνει, το βάζει σε ένα γερανό. Δηλαδή ένα πλοίο κάνει 6 ώρες κάθε στον τόκο. Σε αντίθεση με παλιά, όπου ένα πλοίο έπρεπε να κάτσει μια εβδομάδα στον ντοκ, έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί λιμενεργάτες να το φορτώσουν, το ξεφορτώσουν, έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί ναυλομεσίτες, ναυλοτελώνες για να φροντίσουν τα εμπορεύματα τα οποία βγαίνουν στον ντοκ να σε πάρουν τηλέφωνο, να τα πάρεις, να μην στα κλέψουν, να. Τα πλοία, τα πληρώματα καθόντουσαν τουλάχιστον μια εβδομάδα στο λιμάνι, οπότε βγαίναν, πίναν, κάναν, δείχναν, αλλάζανε λεφτά, όλα αυτά. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν κυβότια και τουρίστες που περνάνε από το λιμάνι. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο όπου η πόλη να μπορέσει να αλλάξει την κουλτούρα της και να μπορέσει να δημιουργήσει εργασίες από το creative industry, από το tourist industry, από το hospitality industry, από το financial industry, από κάτι άλλο πάντως από αυτό που έκανε τόσα χρόνια τόσο καλά, γιατί αυτό δεν δουλεύει πια. Το Maritime Day είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο για τα θέματα των θαλασσίων υποθέσεων. Την κάνει κάθε χρόνο σε άλλο λιμάνι. Πέρσι ήταν στη Βρέμη, του χρόνου θα είναι στο Τούρκου της Φιλανδίας. Και εντάξει, δεν γινόταν να μην την πάρουμε. Μπάτζετ δεν είχαμε, πρόγραμμα δεν είχαμε. Και μαζευτήκαμε εδώ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΛΠ. Και μας είπαν τώρα, τι θα κάνετε. Λεφτά δεν είχαμε, πρέπει να κάνουμε conferences. Δεν ξέρω αν τα βλέπω, τα βλέπω καλύτερα εδώ ίσως. Έχει μια έκθεση, έχει ένα conference. Και έχει και αυτό που λέμε ημέρες θάλασσας, public days. Το κομμάτι του conference, έρχεται και μιλάει ο Επίτροπος, η Γενική Γραμματής των Υπουργείων, όλα τα πανεπιστήμια που είναι σε ερευνητικά προγράμματα, πολλοί κόσμος από τις επιχειρήσεις. Και αυτό ευτυχώς το διαχειρίζονται μόνοι τους. Εκείνο που δεν διαχειρίζονται μόνοι τους ήταν το κομμάτι των δημοσίων ημερών. Δηλαδή, ένας δημόσιος εορτασμός με συμμετοχή των λεγόμενων stakeholders στο να γιορτάσει η πόλη τη δυνατότητα που έχει να παράξει πλούτο και γνώση γύρω από την θάλασσα και την ναυτιλία. Οπότε, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα καινούριο brand, φτιάξαμε τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά. Ημέρες θάλασσας του Πειραιά, οι οποίες θα γίνουν 30 και 31 Μαΐου. Και αυτό που βλέπετε είναι ένα screenshot από το site που έχουμε φτιάξει, όπου στο χάρτη αρχίζουν και μπαίνουν πάνω εκδηλώσεις. Αυτό που θα γίνει είναι θα γίνουν γύρω στις 70 περίπου εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο εκείνο από όλους όσους έχουν κάτι να πούνε γύρω από τη θάλασσα του Πειραιά. Επειδή δεν είχαμε λεφτά, αναγκαστήκαμε και είπαμε ότι ωραία, εμείς θα οριοθετήσουμε τη θάλασσα του Πειραιά, θα πούμε τι είναι η θάλασσα του Πειραιά, είναι από το ΣΕΦ μέχρι το φανάρι του ΟΛΠ. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε όλους τους φορείς της πόλης, όλες τις συλλογικότητες της πόλης, όλες τις ομάδες της πόλης που έχουν κάτι να κάνουν, να τους πείσουμε να το κάνουν εκείνες τις ημέρες κοντά στη θάλασσα. Αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί ο Πειραιάς, που είναι καλός ή κακός μια πόλη σε οικονομική παρακμή, έχει δημιουργήσει μια αίσθηση διαφορετικότητας. Πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Φοβούνται μη χάσουν αυτά που έχουν, φοβούνται να μιλήσουν με τον άλλον. Το καλύτερο παράδειγμα από αυτή τη διαδικασία που έγινε είναι ότι η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος γνώρισε και συνεργάζεται με την έφορο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελλάδος, που έχουν καινούριες τρίρες και άλλοι παλιές. Πολλά τέτοια παραδείγματα, πάρα πολλές διαδράσεις ανάμεσα στους φορείς. Ήταν πολύ δύσκολο να τους βρούμε τους φορείς, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν καταλόγους, δεν ασχολούνται με την κοινωνία των πολιτών και άρα δεν ξέραμε, δεν υπήρχαν κατάλογοι. Ήταν κατάλογοι με πάρα πολλούς πεθαμένους. Ή, εν πάση περιπτώσει, otherwise unavailable, που λένε. Λοιπόν, καταφέραμε, τους βρήκαμε, τους φωνάξαμε, τους καλέσαμε για πρώτη φορά όλους μαζί, τους είπαμε να φωνάξουν κι άλλους. Φτιάξαμε μια ομάδα με θελοντές. Μερικοί από αυτούς είναι εδώ και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν. Και αρχίσαμε να τους κυνηγάμε έναν-έναν, όλους μαζί. Τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον Πειραιά. Και αυτό που θα κάνουν εκείνο το Σαββατοκύριακο είναι θα κάνουν αυτό που λέμε ένα μικρό χαμούλι. Θα γίνει δηλαδή στον Πειραιά μια δημιουργική εγκαταστασία. Μπορείτε να τα βρείτε, Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο site EMD Παϊραίους και να χρησιμοποιείτε και το hashtag και να έρθετε εκείνο το Σαββατοκύριακο στον Πειραιά. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και ένας τρόπος για να τις καταλάβουμε λίγο. Βλέπετε εδώ είναι χρωματιστά ανάλογα με το τι είδος είναι. Στο site τα εξηγεί καλύτερα. Αλλά ένας τρόπος για να το καταλάβουμε να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Παραδείγματος χάρη στο Μικρολίμανο
τη μία μέρα το Σάββατο. Έχουμε στη μία μεριά στο ΝΟΕ το event της ιστιοπλοείας, όπου ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Πειραιά, που είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ δραστηροί, θα βγάλουν τα σκάφη τους, θα φέρουν τους Ολυμπιονίκες, θα κάνουν μαθήματα για παιδιά, θα κάνουν αγώνες επίδειξης, θα γίνει ένα introduction στην ιστιοπλοεία. Ενώ την Κυριακή, στην άλλη μεριά του λιμανιού, στο ΝΑΣ, το Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο, θα γίνει το Kayak Greece. Με ανθρώπους από την Τεξπαρέου, του οποίου ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι θα κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο event με αγωνιστικό καγιάκ, τουριστικό καγιάκ, γενικά όλα τα κοπήλατα θα παίξουν από εκεί. Πολύ σημαντικό είναι ότι εκείνες τις ημέρες ένας αρχαιολογικός περίπατος στα αρχαία του Πειραιά, διότι συμβαίνει ότι φέτος μόλις τελείωσε μια δεκαετής προσπάθεια του Δανέζικου Ινστιτούτου Αρχαιολογίας για την υποβρύχια ανασκαφή των κτηρίων αυτών που σας έλεγα, των λιμενικών. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την εικόνα τους και θα μπορέσουμε να περπατήσουμε μαζί με τους αρχαιολόγους τη μια μέρα στο Μικρολίμανο και την άλλη μέρα στο Πασαλιμάνι. Επειδή συμβαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση να γκρεμιστούν όλα τα αφαίρετα που έχουν χτιστεί στην παραλία στο Μικρολίμανο και αποκλείουν την πρόσβαση στη θάλασσα και από τους πολίτες, αλλά και αυτούς που είναι μέσα στα μαγαζιά, και πρέπει να τα γκρεμίσουμε του χρόνου, τον Νοέμβριο, και να τα ξαναχτίσουμε με έναν τρόπο που να συμφωνούν όλοι, θα γίνεται μια μεγάλη ανοιχτή δημόσια συζήτηση με τους μαγαζάτορες, με τους κατοίκους και τους αρχιτέκτονες και το Δήμο, να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, για να μπορέσει το Μικρολίμανο να πάρει την εικόνα που πραγματικά του αξίζει και να γίνει πιο φιλικό και να υπάρχει μια πρόσβαση στη θάλασσα. Όσοι είστε τον Πειραιά, νομίζω το καταλαβαίνετε. Πάμε δίπλα στα Βοτσαλάκια, είναι η παραλία μας η μεγάλη, όπου βέβαια θα έχει όλα τα τουρνουά, τα beach sports, beach volley, beach soccer και όλα αυτά. Θα γίνει στο κολυμβητήριο αγώνας πόλο βετεράνων Ολυμπιακού Εθνικού και αγώνας νέων Ολυμπιακού Εθνικού και θα τιμηθούν για πρώτη φορά, φαίνεται τελικά, οι ομάδες πόλο της πόλης που έχουν κερδίσει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με πιο πρόσφατη την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Α, και θα έχει και βέβαια στο πολύ ωραίο θερινό σινεμά τρεις μέρες ταινίες για τον Πειραιά. Ένα φεστιβάλ ταινιών για τον Πειραιά, οι οποίες είναι αρκετά γνωστές και διάσημες, οπότε θα τις δείξουμε εκεί. Στη ΖΕΑ που είναι το Πασαλιμάνι, θα γίνει μια καλυστία σκαφών, ένας μεγάλος διαγωνισμός με το Instagram, ένα hashtag, στο οποίο μπορεί να συμμετέχουν όλοι και να διαλέξουν ποιο σκάφος σου αρέσει πιο πολύ. Επίδειξη υποβρυχίων καθαρισμών, θα έρθει και το ερευνητικό σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Θα γίνει αναβίωση της κολύμβησης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι είχαν γίνει μέσα στο Πασαλιμάνι και διατηρούν μέχρι σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ θεατών σε αγώνα Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε θα πέσουν στο Πασαλιμάνι, Σάββατο πρωί στις 11, ανοιχτό, open space. Στο σημείο που βλέπετε φωτογραφία θα γίνει αγώνας τηλεκατευθυνόμενων σκαφών από διάφορες ομάδες μοντελιστών. Και το πιο ωραίο που μου αρέσει εμένα, το αγαπημένο μου, είναι ότι κοιτώντας το χάρτη να δούμε πώς θα βάλουμε την πρόσβαση στον Πειραιά, πώς θα έρθει στον Πειραιά, τι είπαμε, μπορεί να είσαι με λεωφορείο, μπορεί να είσαι με το τρένο, μπορεί να είσαι κλπ. Είδαμε ότι συνειδητοποίησαμε ότι στον Πειραιά δεν μπορείς να έρθεις με τη βάρκα σου. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις μια βάρκα στη Σαλαμίνα και να την πάρεις και να έρθεις στον Πειραιά. Γιατί δεν έχει πού να τη δέσεις. Και θεωρήσαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, ρε παιδιά. Είναι λιμάνι, δεν μπορεί να έρθει με τη βάρκα σου. Και έτσι μιλήσαμε με τη Μαρίνα Ζέας και κάναμε ένα σημείο υποδοχής βαρκών. Έλα με τη βάρκα σου στην Προβλήτα Μη, κάτω από την πλατεία Αλεξάνδρας, για να μπορείς να συμμετέχεις. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ότι μέσα από τη συνεργασία που δημιουργήθηκε, μέσα από την ελευθερία να δοθούν ιδέες, που τους λέγαμε ότι παιδιά, εμείς λεφτά δεν έχουμε, θέλουμε περιεχόμενο, ό,τι μπορείτε κάντε. Και ερχόντουσαν και λέγανε όλα αυτά, είναι σπάνια είναι δικιά μας ιδέα, τα πιο πολλά είναι άλλες ιδέες. Στην Πειραϊκή το μεγάλο στοίχημα, που νομίζω ότι θα το πετύχουμε αύριο, που θα το πούμε και στην τροχιά γιατί δεν το έχουμε πει, είναι ότι θέλουμε να την κλείσουμε την Κυριακή την Πειραϊκή, δεν ξέρω όσοι είστε τον Πειραιά, θέλουμε να κλείσουμε όλη την Πειραϊκή για να γίνει ένας χώρος βόλτας και ποδηλάτου. Θα ξεκινήσει από τη μία πλευρά του σχολιαστικών δοκίμων η μπάντα του λιμενικού σώματος, από την άλλη μεριά θα ξεκινήσει η φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Θα συναντηθούν, έχουμε μεγάλη αγωνία, μην τρακάρουν, αλλά νομίζω θα τα βρουν. Εκτός εάν συμπέσουν και την ίδια ώρα που θα περνάει και η ποδηλατοβόλτα που θα γίνεται από το σταθμό του ΣΕΦ στο σταθμό του ΙΣΑΠ.
Βέβαια, εντάξει, ο Σύλλογος των Ψαράδων στον Παϊκούτσι, στον όνομα της Αφροδίτης, θα κάνει διαγωνισμούς ψαρέματος, γιορτής ψαρέματος, σαρδέλα κτλ. Αυτό που κάνουν πάρα πολύ καλά. Στην αρχή, στον Όρμο Διογέννη, ο τοπικός σύλλογος εκεί επίσης θα κάνει, θα δει τουρνουά, θα κάνει δύο πανηγύρια και θα γίνει και μια μεγάλη συναυλία των κριτικών του Πειραιά, γιατί γιορτάζουμε τη μάχη της Κρήτης στον Πειραιά. Πολύ μεγάλο hit είναι η ξενάγηση στη σχολή ναυτικών δοκίμων, η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, δεν μπορείς να μπεις, και θα ανοίξει για περιορισμένες ξεναγήσεις, οι οποίες θα μπορείς να κλείσεις μέσα από το site, από το Eventora. Θα στήσουμε ένα Eventora για να μπορείς να κάνεις reservation, για να μπεις μέσα σε αυτό. Και βέβαια, καλά, δεν συζητάμε ότι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που θα καθαρίσουμε με εθελοντές στις 24 του μηνός, την Κυριακή, γιατί επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν μπορεί να μπει μέσα ο Δήμος Πειραιά να τον καθαρίσει, γιατί απαγορεύεται, αλλά και η αρχαιολογική υπηρεσία δεν μπορεί να τον καθαρίσει, γιατί είναι αρχαιολογική υπηρεσία και δεν είναι καθαριστική υπηρεσία. Οπότε είναι βρώμικα, και θα πάμε στις 24 του μηνός να τον καθαρίσουμε με τους εθελοντές της ΕΛΜΕΠΑ και του Ολυμπιακού, ελπίζοντας να βρούμε ένα πιο έξυπνο τρόπο να καθαρίζουμε αυτό το μέρος, έτσι, γιατί δεν γίνεται. Στον ΟΛΠ γίνονται δεκάδες πράγματα, από τη συναυλία για τα ρεμπέτικα, από την συζήτηση για το καινούριο μουσείο που χτίζεται απέναντι των εναλλήλων αρχαιοτήτων. Ανοίγει το πλωτό μουσείο Liberty, το οποίο όσοι είστε στην αφηγική θα καταλαβαίνετε την τεράστια σημασία του. Τελείωσε ο χρόνος μου, έχω ένα slide ακόμα νομίζω. Στον ΟΛΠ λοιπόν, εδώ δίπλα ακριβώς θα έρθουν και θα πέσουν τα παραδοσιακά σκάφη, 25 από τα ωραιότερα σκαριά που έχουν μείνει στην Ελλάδα, και θα είναι δύο μέρες που μπορεί κανείς να τα επισκεφτεί. Σε συνεργασία με τους ναυτοπρόσκοπους του Πειραιά. Οι ξεναγήσεις στα διάφορα μονοπάτια του Πειραιά, είτε στα αρχαιολογικά ευρήματα, είτε στο ρεμπέτικο Πειραιά, είτε στο βιομηχανικό Πειραιά, είτε στην Τρούμπα, η οποία είναι μια περιοχή με ένα πολύ σοβαρό brand name. Άλλες δράσεις είναι πάρα πολλές. Ο καθένας, γενικά η ιδέα είναι ότι ό,τι πλέει είναι στη θάλασσα, ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει το κάνει. Τα πλοία είναι συμμεστολισμένα και σας καλούμε όλους στον Πειραιά. Να πω λίγο ένα τελευταίο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ, αυτό το κοινό, είναι ότι στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ, εκείνο το διήμερο, θα διοργανωθεί ένα Sea Career Fair, ένα Career Fair για επαγγέλματα της θάλασσας, από ανθρώπους που ράβουν πανιά και νοικιάζουν ιστοπλοϊκά, μέχρι ναυλομεσίτες, ναυπηγούς, ναυπηγοκατασκευαστές και εμπορευματοκιβώτια. Θα είναι εκεί και τις δύο μέρες, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα. Θα γίνει το Startup Weekend, το γνωστό Startup Weekend που γίνεται και σε άλλα θέματα, sectoral, στο θέμα της ναυτιλίας και του shipping, μπας και μπορέσουμε να φέρουμε κοντά την ναυτιλιακή βιομηχανία με όλο αυτό το κύμα της καινοτομίας που βγαίνει από τα νέα παιδιά. Αυτό είναι μέρος του Blue Growth 2. Εσάς βεβαίως σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δείτε και τι θα γίνει στο συνέδριο. Και μια συζήτηση για το θέμα των Maritime Clusters. Άρα όλη αυτή η διαδικασία έφερε μια χαρτογράφηση, μια καταγραφή άλλων πόρων της πόλης που δεν υπήρχε. Ενίσχυε πάρα πολύ τη συμμετοχικότητα των φορέων με την πόλη και μεταξύ τους. Συνεργαστήκανε, δημιουργήσανε δίκτυα. Περιμένουμε να γίνουν και άλλα πράγματα τέτοια. Κυρίως νομίζω ότι κερδίσαμε ένα καινούριο θεσμό που θα τον έχουμε και του χρόνου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την πόλη να ξαναπάρει μπροστά. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Και καλώς ήρθατε στον Πειραιά.